Πάμε στον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Έρχεται ο μετεωρολόγος μας για να μας πει έτσι, να μας δώσει την πρόγνωση του σημερινού καιρού. Δεν θα σταματήσετε την πλάκα. Για ποια πλάκα. Θα σταματήσετε την πλάκα. Αυτό το τρεις μέρες χειμώνα, μια εβδομάδα καλοκαίρι. Πού φταίει ο Δημήτρης τώρα στο μετεωρολόγιο. Δεν φταίει έτσι τα πράγματα. Για πες. Σήμερα πρώτον αλλάζει το εξωτερικό σκηνικό σιγά-σιγά, κυρίως αύριο, αλλά και από σήμερα θα έχουμε βροχές. Θα γυρίσουν νοτιάδες, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, έχει ανέβει λίγο το πρωί. Τρεις βαθμούς έχουμε κερδίσει. Σωστά. Το πρωί έχουμε ανέβει τρεις βαθμούς περίπου από τις ελάχιστες που είχαμε χθες το πρωί. Mm-hmm. Το μεσημέρι θα είναι περίπου ίδιες με χθες. Θα έχουμε βροχές, αρκετές κιόλας αύριο. Από σήμερα όμως θα ξεκινήσουν οι βροχές, θα έχουμε και καταιγίδες. Γενικά θα είναι φθινοπορεινό. Σήμερα θα ξεκινήσει. Σήμερα θα είναι στη Δυτική Ελλάδα και στο Ανατολικό Αιγαίο, σιγά σιγά, κυρίως το απόγευμα βράδυ έτσι, τα φαινόμενα. Το πρωί αρχικά θα είναι καλός ο καιρός. Και αύριο θα θέλει λίγη προσοχή στη Δυτική Ελλάδα και πάλι Ανατολικό Αιγαίο και Θράκη. Εκεί θέλει λίγη προσοχή γιατί θα είναι λίγο επίμονο. Συγγνώμη, Δυτική Ελλάδα, Ανατολικό Αιγαίο και Θράκη. Είναι το περίφημο πι πάλι. Είναι ανάποδο πι, ας πούμε. Ανάποδο πι. Γιατί θα είναι και η Νότια Κρήτη. Η Βόρεια Ελλάδα δεν θα πειραστεί τόσο πολύ. Θα έχει βροχές, αλλά όχι δυνατές. Φθινοπορεινό δηλαδή το σκηνικό. Και πιθανόν θα τον κύριο Κονάνε χειμωνιάτικο εκ νέου ξανά το σκηνικό. Ακούμε και για χιόνια το σκηνικό. Ναι, κύριε, θα τα δούμε γιατί δεν είναι ακόμη βέβαιο το πώς θα επηρεάσει ακριβώς αυτή τη διαταραχή. Αλλά είναι πιθανό να έχουμε και χιόνια και λίγο πιο χαμηλά από ό,τι είχαμε την προηγούμενη φορά. Αλλά επειδή δεν είναι σίγουρο, δεν θα πούμε πολλά πράγματα. Σίγουρο είναι η πτώση θερμοκρασία του Θάμου του Σαββατοκύριακου. Είναι σχεδόν βέβαιο αυτό. Ωραία. Μάλιστα. Πάμε να δούμε σήμερα. Καλά θα πάει το Σαββατοκύριακο δηλαδή. Λοιπόν, ναι. Γιατί λοιπόν... είχα κάτι προγραμματισμένο εγώ και. Δεν είναι ακόμα βέβαιο, θα το πούμε αύριο σίγουρα, αλλά υπάρχει μεγάλη πλέον να πέσει αρκετά η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, βλέπουμε σήμερα, ναι, βλέπουμε σήμερα ότι ουσιαστικά από το μεσημέρι και μετά θα αρχίσουν να εκδηλώνονται βροχές στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως στα δυτικά παράκτια της Δυτικής Θερέας, Δυτικής Πελοποννήσου και κυρίως Ηπείρου, εκεί θα σημειωθούν και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Επίσης, μπόρες θα έχουμε από το απόγευμα βράδυ και στο Ανατολικό Αιγαίο. Και στα Δωδεκάνησα και ουσιαστικά αργά τη νύχτα στις Κυκλάδες. Ουσιαστικά εμείς είμαστε σε ένα παράθυρο του καιρού σήμερα, έτσι. Ακριβώς, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Η κεντρική και βόρεια Ελλάδα ουσιαστικά δεν θα έχει φαινόμενα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο στους 18 με 20, κυρίως το πρωί έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, όπου δεν θα έχουμε πάει τώρα ουσιαστικά το πρωί. Και γυρνάνε σε νοτιάδες πλέον οι άνεμοι, ναι. 3-5, τοπικά ναι. Αυτόν και τα 6 μποφόρ το βράδυ, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, 3-5 στο Ιόνιο. Λοιπόν, εδώ στην Αττική περιμένουμε αρέσει φως, ουσιαστικά η αλλαγή του καιρού θα είναι η συννεφιά, λίγο θα έχει περισσότερη συννεφιά από την χθες, δεν θα έχει λιακάδα. Θα έχουμε αρέσει φως παροδικά πιο αυξημένες. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, 12-20 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Άρα διατηρείται και... λίγο η θερμοκρασία. Ναι, διατηρείται σε καλά επίπεδα. Και νοτιάδες, κυρίως 2-4 μποφόρ στην Αττική. Οι βροχές θα έχουμε αύριο στην Αττική και την Πέμπτη. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, καλός καιρός ουσιαστικά και εκεί θα έχουμε αρέσει φως παροδικά πιο αυξημένες. Αλλά δεν θα έχουμε βροχές ουσιαστικά σήμερα. 11-18 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία και μεταβλητή άνεμη 2-4 μποφόρ στο θερμαϊκό κόλπο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μερικές περιοχές. Ναι. Περιοχές της χώρας, ναι. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές. Στην Τρίπολη 3-16. Χθες είχε μείον 2. Είχε μείον 2 χθες. Είναι πάντα αξιοσημείωτη η διαφορά που έχει η ελάχιστη από τη μέγιστη στην Τρίπολη. Έχει μεγάλη διαφορά. Έχει καμιά 20 βαθμούς. Όλο όχι μόνο. Επειδή είναι σαν οροπέδιο ουσιαστικά η Τρίπολη, πέφτει πολύ θερμοκρασία και ανεβαίνει το μεσημέρι. Ηράκλειο 12-22, 16-20 στο Καστελόριζο, 14-18 με καταιγίδα στην Κέρκυρα ουσιαστικά από το μεσημέρι και μετά και 9-17 με κάποιες μπόρες ουσιαστικά το απόγευμα βράδυ στην Αλεξανδρούπολη. Πάμε λοιπόν, πάμε να δούμε και στην Αττική. 11-17 στην Κηφισιά, 14-19 στην Γλυφάδα, 10-20 βαθμούς στο Μαραθώνα. Και 20 μέγιστη στην Ελευσίνα και 19 στο Παγκράτη. Άρα σήμερα βροχή δεν έχουμε εδώ στην Αττική. Όχι, σήμερα δεν έχουμε. Από αύριο. Από αύριο. Τώρα, αύριο. Αν πούμε το Σαββατοκύριακο θα είναι. Ο καιρός από πότε θα χαλάσει κανονικά. Ουσιαστικά θα ξαναχαλάσει το Σάββατο. Ναι. Τετάρτη πέμπτη θα έχουμε κακοκαιρία, έτσι. Κυρίως το κύριο μέρος της κακοκαιρίας, της πρώτης κακοκαιρίας είναι Τετάρτη. Ναι. Και το Σάββατο φαίνεται να πέφτει η θερμοκρασία και το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η πτώση θερμοκρασίας. Τώρα τα φαινόμενα ακόμα είναι αβέβαιο το πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα. Δηλαδή το πού θα έχουμε ακριβώς φαινόμενα και αν θα έχουμε ιδιαίτερα φαινόμενα. Βροχές και καταιγίδες εννοείς και χιόνια. Ναι, ακριβώς. Αλλά σίγουρα θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας. Πτώση θερμοκρασίας είναι σχεδόν βέβαια. Πιστεύω δηλαδή θα είναι σχεδόν σίγουρη. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα είναι σίγουρη η πτώση θερμοκρασίας. Επειδή είμαστε και 21 Νοεμβρίου, έτσι. Ναι. Θα είμαστε κοντά 25 Νοεμβρίου το Σαββατοκύριακο. Σωστά, ναι. Απλά υπάρχει πιθανότητα να είναι πιο χειμερινή αυτή η αλλαγή του καιρού από την προηγούμενη. Αλλά θα το δούμε αύριο. Θα μας τα πεις και αναλυτικά αύριο, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης έρχεται.